να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Βούλα και Χαγιά. Καλή έναρξη καθηκόντων, να πούμε. Συντροκέφαλη, λέμε. Ναι. Δεν τα είχαμε πει από κοντά, κυρία και Χαγιά. Ευκαιρία είναι. Ναι. Πώς την είδατε την εικόνα αυτή? Εντάξει, έχει περάσει ένας χρόνος από την τραγωδία στα Τέμπη και βλέπουμε ότι δεν έχει γίνει πρόοδος καν στις παθογένειες που προϋπήρχαν. Δηλαδή, νομίζω ότι για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που ο πολίτης θα νιώσει πια ασφάλεια για να αρχίσει να χρησιμοποιεί τα ελληνικά τρένα, θα πρέπει να περάσει ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα και η πολιτεία, η εκάστοτε κυβέρνηση, το κράτος, να δείξει εμπράκτος ότι ενισχύει τον ελληνικό σιδηρόδρομο και ότι πραγματικά έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας. Κάθε μέρα βλέπουμε και από ένα περιστατικό. Έρχονται αποκαλύψεις στην δημοσιότητα, τρένα σταματούν, μηχανοδηγοί κατεβαίνουν και σηκώνουν την μπάρα, φημολογίες ότι και άλλα τρένα πήγαιναν να συγκρουστούν. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει πια μια και καλή. Πάντως, courier, συγγνώμη, όχι. Παρακαλώ. Πώς σου λένε, πώς είπαμε, security πάνω στο τρένο, ναι, να κατεβαίνει κάτω και να κάνει τον αστιφυλάκα, αυτή η πρωτοτυπία πρέπει να δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Αυτό δηλαδή είναι παγκόσμια ευρεσιτεχνία. Πραγματικά, δηλαδή, αντριχιάζω τώρα που το λέω έτσι. Το φαντάζεστε όμως τι έχει συμβεί? Από τον τρόμο που έχει γεννήσει η τραγωδία στα Τέμπη, αναγκάζονται και κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, για πάνω ενδεχόμενο. Μήπως κάτι δεν πάει σωστά. Μήπως κάτι πάει στραβά. Διότι και οι ίδιοι δεν εμπιστεύονται τα μέτρα ασφαλείας. Και αυτό είναι και το ζητούμενο, τα μέτρα ασφαλείας. Και αυτό λέει, επιτρέψτε μου κύριε Στάθη, και η Ευρωπαία Εισαγγελέα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τι λέει, και είναι και πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα των συντακτών, είναι από χθες αυτό το πόρισμα, ότι εάν υπήρχε η σύμβαση 717, δεν υιοθετεί τη θεωρία περί ανθρώπινου λάθους που υιοθετεί το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα είχε συμβεί αυτό το δυστύχημα, αυτό το έγκλημα. Να ρωτήσω. Και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι κάποιος λαϊκιστής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πριν γίνει το δυστύχημα, το σημαντικό είναι ότι αυτή η έρευνα είχε ξεκινήσει 10 μήνες πριν γίνει δυστύχημα. Ξεκίνησε με το άλλο, το μικρό δυστύχημα που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη και είχε 3 νεκρούς. Και είχε 3 νεκρούς εκείνο το δυστύχημα. Προφητικό δηλαδή αυτό το πράγμα, το λέω αρνητικά προφητικό. Η εικόνα που αποκομίζεται, γιατί αν μπορεί να, κανείς μας δεν μπορεί να μπει στη θέση των θυμάτων βεβαίως, των ανθρώπων αυτών που μέσα στο σπίτι τους έχουν χάσει τα παιδιά τους, δεις από εμάς. Σε καμία περίπτωση. Έτσι είναι, το ξέρω. Αν όμως είσαι κάποιος, μπορεί να βγει απ' έξω και να κοιτάξει την εικόνα της Βουλής εχθές. Εσείς βασικά δημοσιογράφος είστε, τώρα έχετε μπλακεί πιο αργά με την πολιτική, αλλά δεν είναι, τι εικόνα μάλλον αποκομίζει ένας άνθρωπος, αυτά τα θύματα, τι πιστεύετε ότι βλέπω? Θα σας πω ένα. Το ένα είναι το επικοινωνιακό, αυτό που έκανε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Κωνσταντοπούλου, και αρνούμενη να βγει από την αίθουσα στην οποία θα συνεδρίαζε η εξεταστική, για τους δικούς της λόγους και προφανώς προκάλεσε αλγινή εντύπωση για τον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίζεται η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό όμως είναι το ένα σημείο. Το άλλο σημείο είναι ότι η Εξεταστική Επιτροπή έληξε άδοξα, ψηφίζοντας η κυβερνητική πλειοψηφία, το πόρισμά της, το οποίο λέει όλα μέλη γάλα, αν δεν ήταν και δύο άνθρωποι, δύο-τρεις οι οποίοι έκαναν τα λάθη τους, δεν θα είχε συμβεί αυτή η τραγωδία, την οποία εμείς επαναλαμβάνουμε ότι τη θεωρούμε έγκλημα, γιατί έχουν επισυμβεί εγκληματικές παραλήψεις. Και ζητάμε φυσικά να αποδοθούν και ποινικές πέραν των πολιτικών ευθύνες και στον πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Καραμαλή. Δεν βγάζετε από το κάδρο τον κύριο Σπύρτζη εσείς? Λέτε ότι να ελεγχθεί και ο κύριος Σπύρτζης. Βεβαίως και να ελεγχθεί και το λέμε από την πρώτη στιγμή. Το ίδιος το είχε πει, αν θυμάμαι. Αλλά αυτό καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Είναι ο ίδιος ο κύριος Σπύρτζης, ο πρώην Υπουργός επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που είπε θέλω να ελεγχθούν τα πεπραγμένα επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό λέει πάρα πολλά. Όχι κάποιοι που κουνούν από, μόνο το δάχτυλο και μετά λένε δεν μπορεί να έρθει η βουλευτική μου ασυλία ή ισχύει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και κρύβονται πίσω από νομικά τερτύπια και από
προβλέψεις του συντάγματος. Εμείς λοιπόν λέμε να πάει στη δικαιοσύνη. Να πάει απευθείας στη δικαιοσύνη. Απευθείας στη δικαιοσύνη. Να πάρει το φάκελο και να καλέσει. Βέβαια, εκεί θα χρειαστεί μια νομική ερμηνεία, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Διασταλτικός λοιπόν, λέμε λόγω παραλήψεων, ότι δεν εμπίπτει στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, το άρθρο 86 του συντάγματος, και μπορεί να πάει στη δικαιοσύνη και εκεί να υπάρξει άρση της βουλευτικής ασυλίας. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Κεχαγιά. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ναι, δεν θα έπρεπε να συνασπιστούν ενδεχομένως, λέω εγώ, θεωρητικά τώρα. Δεν να συνασπιστούν και να, π.χ. να πούν, πηγαίνετε στη δικαιοσύνη, κάντε μια προανακριτική ή κάντε κάτι να σκηθεί μια πίεση. Κοινά αιτήματα έχετε. Κοινά είναι επί της ουσίας. Προανακριτική, ποινικές ευθύνες, η εξέταση μαρτύρων, εξτρά επιπλέον μαρτύρων. Να δείτε, εμείς το επιδιώξαμε στον ΣΥΡΙΖΑ και κάναμε πρόταση και το πόρισμα να είναι ενιαίο, αλλά δεν βρέθηκε αυτός ο κοινός τόπος. Ενδεχομένως για πολιτικούς λόγους, ενδεχομένως για λόγους που ξέρει το κάθε κόμμα που απέρριψε την πρόταση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υποτιθέστε ότι θα συσταθεί προανακριτική επιτροπή, η οποία από την αρχή έπρεπε να συγκροτηθεί, έτσι. Πιστεύετε με όσα όλα ζήσαμε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι θα οδηγηθούμε σε κάποιο συμπέρασμα? Όχι βέβαια. Και όλες, όχι μόνο αυτό. Ακριβώς. Εγώ απόρρισα και για την ήπια κριτική που κάνατε, αλλά κυρίως γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης νομιμοποίησαν μια διαδικασία εξεταστικής που ξέρανε από πριν τι αποτέλεσμα θα βγάλει. Και δηλαδή, τι αν δεν συμμετείχε κανένα κόμμα. Σας ρωτώ. Αν δεν συμμετείχε κανένα κόμμα. Και ήταν μόνο η Νέα Δημοκρατία που έκανε την εξεταστική. Μα η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε εξεταστική. Έκανε πρόταση εξεταστική στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και στοιχίστηκε πίσω από αυτήν την πρόταση εξεταστικής η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε γιατί? Γιατί είχε βγει πριν από 10 μέρες ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και είχε πει ποιος ασχολείται με τα Τέμπη. Πιστεύετε ειλικρινά ότι υπάρχει ένας Έλληνας πολίτης που θα απαντούσε σε δημοσκόπηση ότι ασχολείται με τα Τέμπη? Για να καλύψει λοιπόν αυτές τις εντυπώσεις και για προσχηματικούς αποκλειστικά λόγους η Νέα Δημοκρατία στοιχήθηκε πίσω από την Εγώ είδα τη γέννησα και είδα και τη γέννησαν και οι άλλες εξεταστικές επιτροπές. Επιτρέψτε μου. Ακριβώς. Να μην καλούνται κέρυοι και κομβικοί μάρτυρες. Να λέγονται κομβικοί μάρτυρες payroll. Εδώ θα έπρεπε να είναι όλα στο φως. Αν η κυβέρνηση εννοούσε αυτό που λέει όλα στο φως και δικαιοσύνη, αυτό θα είχε επισυμβεί. Όμως όλοι λένε και οι οικογένειες των θυμάτων, βγάλτε έξω τα πολιτικά κόμματα, βάλτε την κοινωνία και πρωτίστως στις οικογένειες των θυμάτων, ότι επιχειρείτε συγκάλυψη. Αυτό που κοινώς λέμε κουκούλωμα. Εσείς λοιπόν, θα αυτό λέγατε... το κουκούλωμα πιστεύω προσωπικά ότι δεν θα χρειάσει. Θεωρούν ότι όλοι μαζί πάτε να κουκουλώσετε, γιατί τώρα δεν θα ξεχωρίσει. Θα πει, α, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν καλή, α, η πρόταση του πλεύση ελευθερίας που λέει ο λόγος ήταν καλή. Θα σβάζει όλους μαζί. Δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό το τσουβάλιασμα. Δεν τίποτα. Εξεταστική δεν έκανε τίποτα. Δεν νομίζω ότι αυτό το τσουβάλιασμα γίνεται από τις οικογένειες των θυμάτων. Βεβαίως έχουν το απόλυτο δικαίωμα να κρίνουν και να κρίνουν και την πολιτική στάση και συμπεριφορά κάθε κόμματος. Ας μην πηγαίνουμε στο ότι όλα τα κόμματα συγκάλυψαν. Ένας είναι ο ένοχος, η ένοχη σιωπή της κυβέρνησης, έτσι, η οποία δεν δείχνει ότι προτίθεται να βοηθήσει στη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης. Αντιθέτως, με όλα αυτά που γίνονται, με τα μπαζώματα, τις συσκοτήσεις, πέρασαν, λέει, βουλευτές που ήρθαν μέσα από τηλεοπτικά πάνελ και έλεγαν ότι ακουγόντουσαν φωνές 6 μέρες μετά την τραγωδία. Και μετά έλεγαν ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος φταίει και διαστρεβλώνει τις δηλώσεις τους. Αυτά είναι φεδρά, είναι γελία, είναι γελιότητες. Λοιπόν, η αν Ευρωπαϊκή Εισαγγελία... Αν ήταν για άλλο θέμα θα λέγαμε τη λέξη γελιότητα. Ναι. Τώρα είναι κάτι πολύ χειρότερο. Τώρα είναι συνενοχή... σε ένα πολύ μεγάλο αδίκημα και πολύ σοβαρό. Υποθέτω ότι τοποθετείται στην κυβέρνηση αυτό. Βέβαια. Στους κυβερνητικούς βουλευτές. Προφανώς. Τα επόμενα ποια είναι. Συγγνώμη που σας ήρθα. Σας βλέπω πολύ χαλαρή. Κυρία Κεχαγιά. Με βλέπετε με ένα χαλαρή. Τι να κάνω τώρα. Δεν μπορώ να... Ακούστε. Δεν μπορώ να... Να πετάω πομφόλιγες και να μιλάω για εγκληματίες και ενόχους που πρέπει να πάνε φυλακή και όλα αυτά. Τα βάζουμε όλα. Βεβαίως και να κάνουμε κριτική. Τα βάζω σε ένα μέτρο. Και λέω, την κριτική την κάναμε, κύριε Χαγιά. Συγκάλυψη, κουκούλωμα, ένοχη σιωπή. Η δικαιοσύνη όμως θα αποδοθεί. Από εδώ και πέρα, ο Καραμαλής ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, θα του λέγατε να παραιτηθεί από την ασυλία του και να πάει στη δικαιοσύνη?
Προφανώς. Αν ήταν υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιος υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς. Εδώ πέρα εσείς το είπατε προηγουμένως ότι ο κύριος Σπύρτζης, που δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα. Δεν είναι βουλευτής, βέβαια. Στα Τέμπη. Όχι. Σας λέω, ο κύριος Σπύρτζης είπε από μόνος του να ελεγχθώ κι εγώ. Εξεταστή, ναι. Να σας πω και κάτι άλλο. Συστήθηκε η Εξεταστική Επιτροπή. Πώς και έγινε και παρακάμφθηκαν δύο πρώην υπουργοί μεταφορών της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λιάπης και ο κύριος Τηλιανίδης, αλλά πήγαμε στους υπουργούς του ΠΑΣΟΚ, στον κύριο Ρέπα, στον επόμενο υπουργό. Αλλά αυτοί οι δύο δεν εκλήθησαν στην Επιτροπή. Δώστε μου μία απάντηση, σας παρακαλώ. Γιατί λέτε εσείς? Γιατί δεν ήθελαν να σκαλύξουν περιπτώσεις και πεπραγμένα του παρελθόντος. Ναι. Καθένας ξέρει τι σκέφτεται. Ο κ. Λιανίδης είναι σε λίγο μαζί μας. Να το ρωτήσουμε αυτό που λέτε. Βέβαια. Ορίστε. Ο κ. Λιανίδης είναι μαζί μας σε λίγο. Το ρωτήσουμε αυτό που λέτε. Δεν φταίει ο κ. Λιανίδης. Δεν εκλήθη. Αλλά σας λέω, δεν είναι απορία άξιων. Πώς παρακάμφθηκαν δύο πρώην υπουργοί τη Νέα Δημοκρατία, αλλά πήγανε μόνο του ΣΥΡΙΖΑ και θέλω λίγο. Πάμε λίγο σε άλλα θέματα, παιδιά. Θέλω να ρωτήσω και ένα παραγγελίο μου είναι. Ναι, για μένα είναι σημαντικό. Ρωτάω κάτι. Τι περιμένετε από εδώ και πέρα? Γιατί είπαμε για τη συγκάλυψη, για το κουκούλωμα. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να ευθύνεται στην κυβέρνηση. Τι είναι αυτό που περιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα? Τι θα κάνει? Θα σταματήσουμε στο να πιέζουμε ώστε να διερευνηθεί η αλήθεια. Σήμερα πηγαίνει η Επιτροπή με επικεφαλή τον κύριο Σοκράτη Φάμελο στην εισαγγελία για να παραδώσει το πόρισμα. Το αίτημά μας, σας το είπαμε, είναι η δικαιοσύνη, μέσω της δικαιοσύνης, ποινικές ευθύνες για τον κύριο Καραμαλή και όχι μόνο. Και άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Με την και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τι γίνεται? Αυτό δεν σας το είπα προηγουμένως. Ναι, μου το είπατε, αλλά ναι. Να το εξηγήσετε λίγο. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία... Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει τι ανθρώπινα λάθη και όλα αυτά. Αυτό το ανθρώπινο λάθος είναι το τελευταίο, το οποίο θα έχει αποφευχθεί βεβαίως, διότι όλοι οι παράγοντες που συνιστούν δικλείδες ασφαλείας λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην φτάνουμε στο ανθρώπινο λάθος. Λοιπόν. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει, κύριε μου, ότι αν υπήρχε η σύμβαση ακριβώς 7-17, την οποία αμέλησε ο κύριος Καραμαλής να υπογράψει και να προωθήσει, αυτή η τραγωδία, αυτό το έγκλημα δεν θα συνέβαινε. Λοιπόν, παιδιά, πάμε και στον κύριο Καραμαλή. Θα πάμε ακριβώς τώρα γι' αυτό. Έχει στοχοποιήσει ο κύριο Καραμαλή, δεν έχει στοχοποιήσει. Έχει αυτοστοχοποιηθεί ο κύριο Καραμαλή. Προφανώς, ο Καραμαλής το θέμα. Αλλά έχετε βάλει τον κύριο Καραμαλή, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι και, αυτό και άλλα πρόσωπα. Είναι ο υφυπουργός τότε μεταφορών. Ο κύριο Καραγιάννης, αν δεν απατώμε. Είναι ο κύριο Τριαντόπουλος. Κύριο Τριαντόπουλος δεν μας λέει τι έγινε με το μπάζωμα. Το μπάζωμα που μετά πέρασαν κάποια μηχανήματα τυχαία από το σημείο της τραγωδίας και άρχισαν να κάνουν χωματουργικές εργασίες και να μπαζώνουν. Λοιπόν, αυτά τώρα δεν είναι προς... με υπερβαίνουν, δεν είναι για σχολείο. Κυρία και Χαγιά, διαβάζω. Παρακαλώ. Όπως φαίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ έφτιαξαν το 16 ένα νόμο εναντίον του Μητσοτάκη, αλλά τελικά αυτός στρίμωξε τον Κασελάκη. Επί μήνες ρωτάτε αν έχει εταιρείες στο εξωτερικό, κάτι που απαγορεύεται ρητά. Και ψηφίστηκε το 16 και εκείνος απαντά πως θα ρωτήσει τους δικηγόρους του. Ενώ δανείζει και το κόμμα του η εταιρεία. Είναι η δηλώση του κυρίου Μητσοτάκη χθες στη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά, εντάξει, εντυπωσιάζομαι. Ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία έχουν μια μεγάλη και καλή ιδιότητα να προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο. Λέει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διασύρει τη χώρα στο εξωτερικό επειδή υπήρξε το ευρωπαϊκό ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λέει ότι είναι λαϊκιστές και ανθέληνες οι 330 ευρωβουλευτές που ψήφισαν αυτό το ευρωπαϊκό ψήφισμα του Κοινοβουλίου, πειθόμενοι και έχοντας τη βεβαιότητα ότι παραβιάζονται οι αρχές του κράτους δικαίου στη χώρα μας. Είναι λαϊκισμός αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που λέτε και λέει ότι έγιναν εγκλήματα στα Τέμπη? Όλοι λοιπόν είναι εναντίον της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά ο κύριος Κασελάκης έχει εταιρείες στο εξωτερικό. Σοβαρά τώρα μιλάμε. Ο κύριος Κασελάκης. Είναι θέμα συμψηφισμού όμως, κυρία Καχαγιά. Είναι θέμα δημιουργίας πολιτικών εντυπώσεων. Δεν υφίσταται νομικό θέμα. Ενοχλεί ο κύριος Κασελάκης. Όλα θα έρθουν στο φως, αλλά πιστέψτε με και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, θα έρθουν στην ώρα τους και όταν ο κύριος Κασελάκης θα πει τι ακριβώς συμβαίνει με τις επιχειρήσεις. Γιατί να μην ξέρουμε όλοι ότι είναι επιχειρηματίας. Ο άνθρωπος δεν ήθελε να μας πει εγώ ήμουν άνθρωπος. Δεν ήθελε να πει αυτό. Έτσι ήρθε στην Ελλάδα. Ποιο πρόβλημα να σου πει ότι έχω αυτό, αυτό και αυτό. Μιλάμε για τον... Ο κύριος Κασελάκης θα πει τι έχει ή τι είχε. Άλλοι δεν έλεγαν και δεν έβαζαν στο πόθεν έσχες τους ακίνητα που είχαν στο Παρίσι, σπίτια ιστορικά του Βολτέρ. Ξέρετε κάτι, σας το λέω με πολύ σεβασμό. Ναι, ναι. Αυτό το πράγμα, όχι. Με πολύ σεβασμό μιλάμε όλοι. Αυτά κρίθηκαν εν πωλής, έχουν κατευθεί στο δημόσιο διάλογο να ακουστεί, έχετε δίκιο. Αλλά
Εδώ υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι που μία αναφορά στον νόμο προφανώς μπορεί να είναι και εξόφθαλμη, μπορεί και να μην είναι γιατί είναι θέμα ερμηνείας. Γιατί να αιωρείται αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνω. Το γιατί επιχειρήν... πράγματι υπάρχει μια διανοϊκή σύμβαση. Θα σας απαντήσω. Στο επιχειρήν που έναν επιχειρηματία είναι κάτι το οποίο είναι μεμπτό. Το επιχειρήν καθόλου, αλλά είναι όμως πρόεδρος κόμματος. Βεβαίως. Αλλά ήρθε ως επιχειρηματία. Εννοείται. Έτσι, να το κατανοήσουμε αυτό και πήρε μέρος σε ισοκομματικές εκλογές, όχι σε βουλευτικές εκλογές. Έτσι, δηλαδή τον ψήφισαν μέλη του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα λοιπόν, επαναλαμβάνω, στην ώρα τους, και δεν θα αργήσει αυτή η ώρα, θα έρθουν στο φως. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις και να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τα φορτία τα οποία της πιέζουν την πλάτη και τη βαρύνουν. Όπως το έγκλημα στα Τέμπη. Σας λέω λοιπόν, αν από τη δημοσιογραφική έρευνα, θα σας απαντήσω, αν από τη δημοσιογραφική έρευνα που προέκυψε ως τώρα, ότι υπάρχουν οι ΧΙΠΣΙΖΕΤ εταιρείες, προκύπτει κάτι μεμπτό, προκύπτει μία παρανομία, είναι το θέμα που αφορά το νόμο του πόθεν έσχες, το οποίο ο κύριος Κασελάκης, στον προβλεπόμενο από την νομοθεσία χρόνο, θα υποβάλει δήλωση περιουσιακής κατάσταση. Όχι μόνο αυτό, είναι και η κατοχή εταιριών στην Αλλοδαπή. Ερώτηση. Και σας λέω, δεν ήταν υπόχρεωση ως τώρα να υποβάλει υπόθεν έσχες. Εντάξει, εγώ άλλο θέλω τώρα να σας πω. Δεν υποτίθεται, αφού είναι καθαρά όλα. Και εγώ το πιστεύω, την εγκατάμε επιχειρηματίες, τέλος πάντων. Γιατί δεν λέει αύριο το πρωί. Αυτή είναι η περιουσία μου. Γι' αυτό σας λέω, περιμένετε λίγο. Γιατί δεν το είπε προχτές, θέλω να πω. Και αφήνει να δημιουργούνται όλα αυτά. Διότι αν έβγαινε και λέγει, κοιτάξτε, έχω 5 εταιρείες, 3 και 2, δεν του λέγει κανένας τίποτα. Είστε σίγουρος ότι δεν θα έλεγε κανένας τίποτα? Εγώ πιστεύω ότι ναι, θα κέρδιζε ο κύριος Κασελάκης. Ωραία. Εγώ σας εκτός λέω λοιπόν, και επαναλαμβάνω. Δεν ξέρω, αν ήταν κάτι που είναι αντίον του νόμου. Αλλά εάν βγει και πει ότι εγώ αυτά είχα νομίμως, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Σας επαναλαμβάνω λοιπόν ότι κάντε λίγη υπομονή. Δεν θα απαντήσει ο κύριος Κασελάκης στον κύριο Μητσοτάκη επειδή για να ανεβάσει τους αντιπολιτευτικούς τόνους και επειδή έχει πρόβλημα στις ευρωεκλογές ο κύριος Μητσοτάκης επιτίθεται στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Θα απαντήσει όταν ο ίδιος κρίνει ότι είναι έτοιμος να απαντήσει και να δώσει. Εγώ θα περίμενα να απαντήσει στον κόσμο. Όχι στον Μητσοτάκη. Στον κόσμο. Να σας πω την αλήθεια. Αυτό σας λέω. Δεν θα απαντήσει στον κύριο Μητσοτάκη. Θα μεταβιβάσει τις εταιρείες κάπου αλλού ο κύριος Κασελάκης. Πριν μας πει οτιδήποτε τις εταιρείες. Θα μεταβιβάσει αλλού. Προφανέστατα. Αφού σύμφωνα με τον νόμο δεν μπορεί να τελειώσει. Προφανέστατα. Ερώτηση για να κλείσουμε. Έχουμε δει ένα επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη σε βάρος επίθεση σε κάποιους ανθρώπους με άλλη σεξουαλική επιλογή. Έχουμε δει επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε δει κάτι αφισοκολλή σε βουλευτές στη Θεσσαλονίκη, στην κυρία Ευθυμίου, στον κύριο Σιμόπουλο κτλ. Που θυμίζουν το αστέρι των Εβραίων. Λοιπόν, έχουμε δει με ένα καρναβαλικό σοου το οποίο είναι ρατσιστικό, ομοφοβικό, χυδαίο. Τέλος πάντων, μην τα λέω στην Κέρκυρα, και είναι και πανέμορφο νησί και πολύ, με μεγάλο πολιτισμό η Κέρκυρα. Κοιτάξτε να δείτε. Κάτι περίεργο και κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι σαφές. Και το βλέπουμε ότι διατρέχει όλες τις ηλικίες και όλες τις κοινωνικές ομάδες. Βλέπουμε παιδιά 15 ετών να συνασπίζονται και να λειτουργούν ως όχλος που πάει να κατασπαράξει δύο άτομα της ΛΟΑΤΚΙ queer κοινότητας, γιατί πέρασαν από την πλατεία Αριστοτέλους και δεν πείραξαν κανένα. Βλέπουμε κάποιους αυτοαποκαλούμενους αντιεξουσιαστές την επόμενη μέρα να θέλουν να επιτεθούν φραστικά για την εξουσία, την οποία όλοι τα ίδια κάνουν κτλ. 4 συγκεκριμένα πρόσωπα ήταν, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βλέπουμε αυτά τα ομοφοβικά στην Κέρκυρα, βλέπουμε εγκλήματα ιδεχθή. Κάτι δεν πάει καλά, κάτι πάει στραβά και αυτό πρέπει να επιληθεί. Και όλοι, επειδή είπατε και για τους βουλευτές οι οποίοι δέχονται bullying και επίθεση, προφανώς γιατί ψήφισαν τον νόμο για την ισότητα στο γάμο, λίγη μετριοπάθεια παρακαλώ και από την Εκκλησία μας, την Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία δεν μπορεί να δείχνει με το δάχτυλο βουλευτές οι οποίοι λειτουργήσαν κατά συνείδηση και ψήφισαν αυτό το νομοθέτημα. Δηλαδή δεν πρέπει να υποδαβλίζουμε... Εγώ θα ήθελα όμως και στην κυρία Ευθυμίου να βγάζετε μια ανακοίνωση που να το καταδικάζετε αυτό. Να το δω. Γιατί χάρηκα όταν βγήκε ο κύριος Μαρινάκης και καταδίκασε την επίθεση που έγινε στον κύριο Κασελάκη. Αλλά αυτό θα φέρει την κοινωνία σε πιο καλά μέτρα, σε πιο καλή βάση. Αν το θέλετε σε ανακοίνωση, σας το λέω και εγώ προφορικά αυτή τη στιγμή. Ότι φυσικά και καταδικάζουμε κάθε τέτοιου είδους βίαιη εκδήλωση.
λοιπόν, και κάθε εκδήλωση η οποία αμφισβητεί το δημοκρατικό δικαίωμα κάθε εκπροσώπου του έθνους μας. Γιατί σήμερα είναι αυτή, αύριο θα είναι άλλο. Πολίτη να εκφράζεται ελεύθερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κεχαριά. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα. Θα τα πούμε και πάλι. Την Παρασκευή παρουσιάζεται και ο Κασελάκης, έτσι. Παρουσιάστηκε. Όχι, την Παρασκευή. Γι' αυτό σας λέω, κάντε λίγη υπομονή. Έχει πλούσια δραστηριότητα μέχρι την Παρασκευή. Α, να κάνουμε λίγο υπομονή. Ναι, το είπε δύο. Και έχουμε σήμερα και την παρουσίαση του προγράμματος για την οικονομία και τα φορολογικά και θα έχει πολύ... Και έχετε και ωραίο σύνθημα. Βεβαίως, για το ελληνικό όνειρο. Το είπαμε πριν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Καχαγιά.